Το κυνήγι περισσότερων followers και περισσότερων likes κάνει πολλούς να φέρονται ακραία και να κάνουν πράγματα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έκαναν. Νομίζουν ότι όσους περισσότερους ακόλουθους έχουν, τόση μεγαλύτερη αξία έχουν και αγχώνονται, θυμώνουν, στεναχωριούνται όταν δεν αυξάνονται οι ακόλουθοι ή ακόμα χειρότερα όταν μειώνονται. Σε προηγούμενο μάθημα μίλησα για τους 7 τρόπους για να φτάσεις γρηγορότερα στους 10.000 ακόλουθους στο Instagram. Στο σημερινό βίντεο θα πω τους λόγους που δεν χρειάζεται να έχεις πάνω από 10.000 ακόλουθους στο Instagram. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ και δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω ανθρώπους να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία τους online και offline με απλό τρόπο. Όπως είπα, σε προηγούμενο βίντεο ανέφερα 7 τρόπους για να φτάσεις γρηγορότερα στους 10.000 ακόλουθους στο Instagram. Αλλά υπάρχει και ένας ακόμα τρόπος, τον οποίο δεν τον ανέφερα. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Είναι το να αγοράσεις τους ακόλουθους. Μπορείς με 100-150 ευρώ να αγοράσεις 10.000 followers ή κάτι τέτοιο. Δεν έχει σημασία, δεν σου το προτείνω, μην το κάνεις. Το πόσους followers έχεις δεν είναι τόσο σημαντικό όσο νομίζεις. Αν χρειάζεσαι πολλούς followers, αν χρειάζεσαι brand awareness και κίνηση στη σελίδα σου, ναι, τότε το να έχεις ένα μεγάλο όγκο ακόλουθων μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμο. Αλλά σε καμία περίπτωση μην τους αγοράσεις. Ωστόσο, να έχεις στο νου σου ότι μπορείς να έχεις πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη και εξέλιξη αν έχεις χίλιους πραγματικούς ακόλουθους ή φίλους ή fans. Χίλιους ανθρώπους οι οποίοι ανυπομονούν να δουν την επόμενη σου δημοσίευση, κάνουν like και αλληλεπιδρούν με οτιδήποτε νέο ανεβάζεις, είναι πρόθυμοι να αγοράσουν το προϊόν ή την υπηρεσία σου ή οτιδήποτε νέο φέρνεις στην αγορά και πραγματικά αγαπούν εσένα, τις δημοσιεύσεις σου και τα προϊόντα της υπηρεσίας σου. Ή μπορείς να έχεις 10.000 που απλά κρύβονται και παρακολουθούν αθόρυβα. Θέλω να πω ότι το νούμερο 10.000 από μόνο του δεν λέει κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι ότι ξεκλειδώνει κάποιο μαγικό επίπεδο και μετά από τους 10.000 αρχίζει να αρέει το χρήμα. Το μόνο που ξεκλειδώνει είναι η δυνατότητα να κάνεις swipe up και να το στέλνεις σε κάποιο εξωτερικό link που αν δεν έχεις ακόμα δικό σου website, τότε δεν χρειάζεται σε κάτι. Αλλά ακόμα και αν έχεις ένα δικό σου website, αν κάνεις ένα story και θες να το στείλεις σε ένα link, μπορείς να τους λες να σου το ζητήσουν και να τους το στείλεις σε DM, σε προσωπικό μήνυμα ή να πατήσουν σε μια συγκεκριμένη επιλογή σε μια δημοσκόπηση που θα κάνεις σε ένα story και θα τους στείλεις το link σε προσωπικό μήνυμα ή κάτι τέτοιο. Οπότε μην τρελαίνεσαι να φτάσεις στους 10.000 ακόλουθους. Βέβαια, αν θες να φτάσεις στους 10.000 ακόλουθους και αν θες να το κάνεις γρηγορότερα, τότε μπες εδώ ή βρες το link από το βίντεο που είχα κάνει στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ή αν θέλεις μπορώ να σε βοηθήσω προσωπικά να καταστρώσουμε μια στρατηγική ανάπτυξη στο Instagram ώστε όχι απλά να έχεις περισσότερους ακόλουθους αλλά να έχεις σημαντική επίδραση στο κοινό σου και να έχεις περισσότερες πωλήσεις και συνεργασίες. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free και ζήτα να κάνουμε μια δωρεάν συνεδρία συμβουλευτικής 30 λεπτών. Θα κάνω μια αξιολόγηση του προφίλ σου, θα συζητήσουμε για το στόχο σου και θα σου προτείνω 1-2 συγκεκριμένες εφαρμόσιμες και πρακτικές λύσεις για να προχωρήσεις. Επίσης, θα σου εξηγήσω πώς μπορούμε να δουλέψουμε προσωπικά σε διαρκή βάση. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος free. Πρόσφατα μου έστειλε μήνυμα ένας τύπος στο Instagram για το ότι μπορεί να με βοηθήσει να αυξήσω τους followers μου. Εσύ λαμβάνεις τέτοια μηνύματα? Αν λαμβάνεις τέτοια μηνύματα, πάτα το like. Λοιπόν, και τι έκανα? Λοιπόν, μπαίνω στο προφίλ του και βλέπω ότι πραγματικά ο τύπος είχε 95.000 ακόλουθους. Ακολουθούσε ο ίδιος γύρω στα 1.000 άτομα και είχε 95.000 followers. Οπότε μπαίνω στην πρώτη του δημοσίευση και βλέπω ότι είχε γύρω στα 80 likes. Μπαίνω στην επόμενη δημοσίευση και βλέπω ότι είχε 60-65 like. Μπαίνω στην επόμενη δημοσίευση, είχε γύρω στα 100 like. Πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Να έχεις 95.000 followers και να έχεις λιγότερα από 100 likes. Δεν δείχνει καθόλου ωραίο αυτό. Γενικά μη σκάσεις και τόσο πολύ για το αν θα έχεις 10 ή 30 ή 100.000 ακόλουθους. Μπορείς να πας πολύ καλά και με 500 ή με 1.000 ακόλουθους, αν τους φέρεσαι σαν φίλους. Ανθρώπους με τους οποίους χτίζεις σχέσεις στα μηνύματα, αλληλεπιδράς σε δικές τους δημοσιεύσεις, γνωρίζεις τα ονόματά τους, τα ονόματα των παιδιών τους, των σκυλιών τους, ξέρεις με τι ασχολούνται, τι ενδιαφέροντα έχουν κτλ. Αυτό που χρειάζεσαι είναι ακόλουθους που τους ενδιαφέρει το περιεχόμενο που ανεβάζεις, τους ενδιαφέρει να μπουν στη λίστα σου και πολύ εύκολα θα σου στείλουν ένα μήνυμα, θα αλληλεπιδράσουν σε ένα story σου ή γενικά θα θέλουν να μάθουν περισσότερα για αυτό που κάνεις. Και αυτοί που θα μπουν στη λίστα των email σου είναι πολύ πιο πιθανό να αγοράσουν κάτι σε σχέση με αυτούς που απλά κάνουν ένα like ή μια αντίδραση σε μια δημοσίευσή σου ή σε ένα story σου.
Επίσης, δες όσους έχουν κάποιες χιλιάδες ακόλουθους. Αν δεν είναι κάποιο είδους celebrity, δεν πρόκειται να δεις περισσότερα από 200 με 500 likes. Οπότε, αν έχεις 20.000 ακόλουθους και δεν έχεις 200 likes, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτι που θυμίζω συνεχώς στον εαυτό μου και στους πελάτες μου είναι ότι αν λειτουργείς μια επιχείρηση, το πόσο δημοφιλής είσαι στα social media δεν έχει σημασία. Δεν είναι αυτό που μετράει δηλαδή. Μη σε νοιάζει να είσαι δημοφιλής. Τα social media έχουν να κάνουν μόνο με ένα πράγμα. Με τη σύνδεση. Αν δεν αφιερώνεις τον χρόνο να συνδεθείς με το κοινό σου, τότε δεν έχει σημασία αν έχεις χίλιους ή αν έχεις 10.000 ακόλουθους. Αν δεν βρίσκεις πελάτες στα social media, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην ξέρουν ποιος ή ποια είσαι η ακολουθή σου. Ναι, σίγουρα σε ακολουθούν, αλλά σε εμπιστεύονται. Οπότε αυτό που θέλω να συζητήσω είναι να δεις πέρα από τους αριθμούς και να επικεντρωθείς περισσότερο στη σύνδεση. Ο σκοπός σου δεν είναι να γίνεις αρεστός από όλους στο ίντερνετ. Ο σκοπός σου είναι να συνδεθείς με ανθρώπους που μπορούν να επωφεληθούν από αυτό που κάνεις. Τα νούμερα δεν καθορίζουν την επιτυχία σου. Εσύ την καθορίζεις. Αν βρήκες χρήσιμο το σημερινό βίντεο, κάνε ένα like και ακολούθησέ με στο Instagram στο Greek Coach για να λαμβάνεις καθημερινά τέτοιες ιδέες, συμβουλές που θα σε βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σου. Μοιράσου αυτό το βίντεο με άτομα που πιστεύεις ότι παλεύουν να αυξήσουν τους followers τους ενώ πραγματικά δεν χρειάζεται να το κάνουν. Κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτε και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Κάνε πράξη τις σημερινές ιδέες, μη σκάσω τόσο πολύ για το να γίνεις δημοφιλής, αλλά επικεντρώσου στις συνδέσεις. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Αν σου άρεσε το βίντεο και θες να λαμβάνεις εβδομαδιαία παρακίνηση, νέα και ιδέες που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τη ζωή και στην εργασία σου με απλό τρόπο, μπες στο GreekCoach.gr κάθετος list και βάλει το email σου. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τη CIA, τον FDA και τον EOF, οι άνθρωποι που είναι γραμμένοι στη λίστα μου χαμογελάνε 3 φορές περισσότερο από αυτούς που δεν είναι γραμμένοι. Μπες στο GreekCoach.gr κάθετος list τώρα και γίνει και εσύ μέρος αυτής της κοινότητας.